Νίκος Παπανικολάου, προκειμένου να πάμε μαζί στις Σέρες. Βέβαια, είναι δυνατόν τώρα να πάω Σέρες μόνος μου. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα. Ένας πιστός, καλός συνεργάτης, Παύλα, φίλος του ομίλου της Κρήτη TV, αλλά και της εκπομπής Κρήτη Σήμερα, που μας έχει βοηθήσει από την αρχή της σεζόν μέχρι και σήμερα. Θα σε ρωτήσω για ακόμα μια φορά πόσα χρόνια, 10... 18 χρόνια. Τελικά κάτσε και τα μέτρησα, είναι 18 είναι χρόνια. Είναι ο 18ος χρόνια αυτή. 18η χρονιά αυτή. Εδώ ο Νίκος Παπανικολάου και η αλήθεια είναι πως έχει τεράστια απήχηση, έχουν τεράστια απήχηση τα θέματα τα οποία παρουσιάζει ο Νίκος κάθε, μέσα από την Κρήτη Σήμερα, κάθε Τετάρτη. Είναι πάρα πολλά τα χτυπήματα. Η ενότητά σου, η αλήθεια είναι πως κατέγραψε από τα περισσότερα χτυπήματα διαχρονικά. Και είναι χαρά, αλλά και τιμή βέβαια που έχουμε ένα τέτοιο άνθρωπο, ένα τέτοιο επιστήμονα στην Κρήτη TV και στην Κρήτη Σήμερα. Και από πίσω, τι πλάνα βλέπουμε τώρα, ξέρεις ποια περιοχή είναι αυτή? Άρβια, λίγες προηγουμένως. Εντάξει, είναι Πλακιάς. Πλακιάς. Είναι Πλακιάς. Πλακιάς, νομίζω πάντα νότια... ανεμοδαρμένος Πλακιάς. Έτσι. Ανεμοδαρμένος κρύα Πλακιάς. Νερά, κρύα νερά, πεντακάθαρα νερά και δίπλα η Πρέβελη. Βέβαια, και δίπλα η Πρέβελη. Όποιος είναι εκεί, πάει και πηγαίνει και Πρέβελη. Βέβαια. Εξαιρετικό μέρος με καταλήματα βέβαια εκεί στην περιοχή, τα οποία γεμίζουν κάθε Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος, δεν βρίσκει εκεί πέρα τίποτα. Λοιπόν, και ετοιμάζουμε Σέρες βέβαια. Ωστόσο, θέλω ένα σχόλιο για τη σεζόν που προηγήθηκε. Είμαστε μαζί εδώ από το Σεπτέμβριο. Νομίζω μια δύσκολη σεζόν. Μια σεζόν η οποία πέρασε πραγματικά μέσα από συμπληγάδες πέτρες πολλές φορές για όλους μας. Μια σεζόν που ξεκινήσαμε ξανά ζωντανά, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη σεζόν ουσιαστικά βγαίναμε μέσα από βίντεο, μέσα από μακρινά έτσι, πλάνα τα οποία είχαμε. Νομίζω αυτή για πρώτη φορά ουσιαστικά βρεθήκαμε από κοντά, μέσα από lockdowns τα οποία ερχόντουσαν, μέσα από δυσκολίες. Προσπαθούσαμε με κάποιο τρόπο να φουγκραστούμε πραγματικά το σφιγμό της εποχής, το σφιγμό της κάθε στιγμής. Προσπαθούσαμε να ακούσουμε αυτά τα οποία μας έλεγαν οι τηλεθεατές, προκειμένου να μπορέσουμε να περάσουμε κάτι το οποίο είχε άμεση σχέση με την καθημερινότητα των τηλεθεατών και γενικότερα με την επικαιρότητα εκείνη την περίοδο.